κουτσούνια! Πώς θα πάει έτσι? Νιά! Σήμερα σας βλογκάρω κατευθείαν από το σανσέρ γιατί όλο το πρωί κοιμόμουν. Και μετά μεσημέρι που ξύπνησα, απαντούσα σαν τρελή όλα ό,τι email είχαμε. Γιατί φυσικά φταίω και έχω αργήσει να ξυπνήσω και πρέπει γρήγορα να τα κάνω όλα. Και ο Πάνος με κράζει και με λέει πνευρού. Και τώρα πάμε σε event, πάμε στο opening του νέου καταστήματος Μπουζίκη στο Χαλάνδρι. Μα πόσο fancy για σταθμόμετρο! Let's go. 올해도 다시 보는 Christmas tree 기다렸던 나를 찾아온 건지 거리 곳곳을 많이 밝히고 난 오늘도 내일도 Christmas day επόμενη στάση 신다그마 Next station 신다그마 τώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ευτυχισμένη που φέτος που είναι η τρίτη χρονιά που κάνω vlog μας, είναι και η πρώτη χρονιά που κατά βάση δεν το μοντάρω εγώ. Πέρα από κάποιες μέρες δηλαδή που θα λείπει ο Πάνος και πέρα από το πρώτο, θα μοντάρει ο Πάνος και burnout. Τέλεια. Εντάξει, πάλι έχω να βλογκάρω όλη μέρα και τέτοια. Αλλά δεν έχω την κούραση του ξενιτιού και του μοντάζω. Οπότε έχω ακόμη περισσότερη διάθεση. Πάνω, εσύ που μοντάρεις τώρα, σε ευχαριστώ. Πάνω βρω την Κατερίνα για βόλτα. Δεν ξέρω, εγώ έχω καραπινάσει. Η Κατερίνα δεν πεινάει. Οπότε θα σκεφτώ να πάμε κάπου ντεμή, να μπορώ να φάω κι εγώ. Και η Κατερίνα, ξέρω εγώ, να πιει σοκολάτα ή μπύρα ή το ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ στο event πήγαμε κοπάκια και γυρνάω με μποτάκια. Δεν ταιριάζουν πολύ με το καλσόν που φοράω, αλλά είναι άνετα. Και λέω από το να κουραστώ τώρα με τις γόβες και αφού τα πήρα τα μποτάκια αυτά, θα τα βάλω κιόλας για να είμαι άνετα και σβή ταιριάζει. Πολύ δεν πειράζει για όλα. Καλέ, δεν έχω έρθει σύνταγμα από τότε που στόλισαν. Τέλεια, λαμπάκια παντού. Λαμπάκια. Το δέντρο βέβαια δεν το έχουν ανάψει ακόμα. Ελπίζω να μην είναι πάλι σαν το περσινό που μάλλον βέβαια θα είναι. Που ήταν ένα ψυχρό μπλε χρώμα και θυμάμαι με ψυχανάγκαζε που είναι ψυχρά τα φωτάκια από το δέντρο και θερμά τα φωτάκια στα αληθινά δέντρα. Where is my girl? My girl is there! Hello girl! Τουρίστα! Τουρίστα μου! Τουριστάκι μου! Είμαι, καλά, άντε καλέ, επειδή άργησα μισή ώρα, ξέρεις. Παρώ παλτό μπαϊ φωτεινή. Θα περάσεις τέλεια τώρα, θα έχεις όλη την καρταρόμπα μου στη διάθεσή σου. Λίγα κιλά να βάλεις ρε φωτεινή, λίγο με σφίγγει. Το πιο χριστουγεννιάτικο μαγαζί της Αθήνας. Είναι η κατάλληλη εποχή για να έρθουμε. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη είναι ωραίο το Νοέλ. Είναι πολύ ωραίο. Το συσταθμισμένο. Σύμφωνα με το διαιτολόγιο μου, νομίζω ότι την εβδομάδα έχω ραντεβού με την Κλεό. Ελπίζω να έχω χάσει τίποτα. Έτσι λίγο ακόμα ποσοστό λίθους που έχει μείνει. Ο Γιώργος μας δείχνει πλάνα και φωτογραφίες από το ένα από τα σπίτια του Pablo Escobar που πήγε στην Κολομβία και μας λέει ιστορίες και δεν ζηλεύουμε γενικά, είμαστε ζεν. Ήρθαμε crash που είναι αυτή εδώ η πιτσαρία που όμως κρύβει κάτω ένα μπαρ. Ήταν ψηφίσαμε για πίτσα και χάρηκα. Όχι, δεν πάμε πίτσα μετά, δεν θα φάτε γιατί εγώ κάνω διατροφή. Και νομίζω ότι είναι στεντά. Τι έχει σήμερα. Πέτος έχει σήμερα. Έχεις τα δοκόμενη. Ωραία. Ποιους. Εγώ δεν το διάβασα, ο Γιώργος το... Ωραία, οπότε πάμε να παρακολουθήσουμε. Σήμερα σε κάνουμε βόλτες σαν τουρίστας. Σιγά μου, ρε και εσύ. Είναι μέχρι να σε δεις την κάμερα. You know that I'm gonna be the one who says when it... Κατερίνα, γέλασε!
λες? Δεν πολύ, ήταν πολύ καλά. Τι? Α, της αρέσει πολύ που φαίνεται η Ακρόπολη. Είναι όντως ωραίο. Την αρχή το παρατηρούσα και εγώ πιο πολύ, αλλά τώρα το έχω συνηθίσει. Αλλά όταν έρχεται κάποιος άλλος και το παρατηρεί, έχει πλάκα. Το παρατηρείτε κι εσείς? Καλές γιορτές. Ήτανε διάφοροι κωμικοί τελικά, δεν είχε κάποιους συγκεκριμένους και αλλάζανε συνέχεια. Ξεχωρίσαμε κάποιους που είχαν έτσι περισσότερη πλάκα. Και τώρα πάμε προς το σπίτι που είναι ο Πάνος, ο Δημήτρης και ο Άρης. Θα στείλω και στο κορίτσι μου πως θέλω να έρθουν να μην κοιτανάει. Και θα έρθει και ο Γιώργος, απλά έφυγε γιατί έχει αλλού τη μηχανή. Πώς φαίνεται μέχρι τώρα η ζωή στην Αθήνα? Περνάς καλά? Πάρτι. Πάρτι. Φοιτητική ζωή. Ποιος δουλεύει? Ποιος δουλεύει? Εντάξει, αφού δεν σου έχουν πει ακόμα το σχολείο, τι θα κάνεις και εσύ? Αύριο πάλι. Αύριο. Αναχωρούμε από το τρένο. Περιμένουμε εδώ και 20 λεπτά και τώρα μόλις βγήκε αναγγελία ότι δεν θα ξεκινήσουν εδώ οι γραμμές. Δεν ξέρουμε γιατί. Πάμε να πάρουμε ταξάκι. Θα έχω να ανησυχήσει άλλη. Ούτε καν μας έχουν πάρει τηλέφωνο που έχουμε αργήσει μισή ώρα. Έλα, θα λίγο φτάσουμε σπίτι. Θα ανοίξω τη θερμενόμενη κουβέρτα. Δεν είναι ωραία. Σε έχω βάλει θερμενόμενη κουβέρτα στο Airbnb. Την ανακάλυψε. Welcome to Athens. Δεν κρινιάζει όλα. Θέλω τα μάξιμο. Διαβάζουμε τα σχόλια που μας αφήσατε στο χθεσινό vlog μας, που μας λέτε ποια είναι η αγαπημένη σας από Next Top Model. Βλέπω ότι η φαβορή είναι Ευελίνα Καζαριάν, που σου αρέσει και σένα. Και εμένα μου αρέσει. Α, και εμένα τι του έχει πολλούς. Σταλονικιά. Yes. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου? Δεν ξέρω, νομίζω μου αρέσει και εμένα η Καζαριάν. Καζαριάν. Δεν είναι και η αγαπημένη, πεθαίνω ακόμα φλέω. Εγώ δεν παρακολουθώ, οπότε από χαρακτήρα δεν ξέρω, αλλά σαν μοντέλα και εμένα μου αρέσει η Καζαριάν και ο Ρονάλντο. Πώς τη λένε τον Ρονάλντο? Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι πώς. Ερμίδου, μπράβο. Αυτές οι δύο μου αρέσουν για μοντέλα, έτσι. Γιατί γενικά, οκ. Okay. Πολλές είναι όμορφες. Όλες είναι όμορφες, φυσικά. Έχει πολύ πλάκα που έχετε γράψει εδώ όλες. Engagement. Αχ, μου άρεσε και μία που έφυγε εμένα. Η Ροζάνα. Α, η Ιωάννα. Για τη Ροζάνα λένε πολύ. Όχι, εντάξει, έχει και κάποια σχόλια η Ιωάννα, βλέπω. Αλλά γενικά κυρίως Ευελίνα. Αυτή δεν κερδίζει. Λες. Ναι, ναι. Σουρφουρ, σουρφουρ. Είναι δυνατόν να διώχνουν την Μέγκη. Εκεί στο στάδιο. Φτάσαμε σπίτι, εδώ η καλή παρέα, μόλις ήρθε και δεν είναι φίλοι μας, απλά έχουμε έρθει για κόντερ. Εγώ έχω έρθει σεξι. Τέλεια. Τσίλι, ξέρεις, ξέρεις, πάει στην κουζίνα, δεν ξέρει, θα της δώσω λιχουδιά. Ωραία, βρήκα φίλους. Ω, κάτσε. Μην κοντιζάτε πολύ. Ο Γιώργος κάνει μακαρόνια και βάζει μπανάνα μέσα. Γιατί βάζεις μπανάνα? Ταϊλανδέζικο δεν έχετε φάει ποτέ? Έχω φάει, αλλά. Ωραία, το Ταϊλανδέζικο δεν είναι μπανάνα. Τι ωραία που είναι μπανάνα στα μακαρόνια. Δεν το ήξερα. Είμαι κι εγώ δύο φορές τώρα στο vlog Αμιγιάμι. Για να δεις ποια θα κερδίσει φέτος το vlog μας. Ποια θα είναι περισσότερες φορές στο vlog μας της φετινής. Από πότε έγινε ανταγωνισμός? Με την Άμι έχουμε πάντα ανταγωνισμό, χωρίς λόγο. Πότε αποφασίσατε ότι θα είναι διαγωνισμός? Το μόνο σίγουρο είναι το vlog μας είναι το ριζί. Hey, αδικία! Ήρθε η Άννα Μαρία γιατί ζήλεψε το παρεάκι. Και τώρα Δανάη, δεν είστε πάτσι. Αύριο τι θα κάνεις? Πρέπει να πατσίσετε. Αύριο θα κάνεις? Ήρθες για να μην υπάρχει η Δανάη πιο πολλές φορές στο vlog. Φυσικά γι' αυτό και μόνο. Θέλω να πω ένα story time τώρα στο vlog σου, μπορώ? Πες το. Είχε μαγειρέψει η μαμά μου, αυτή την ιστορία θα με κορυδεύει ο γκέτας για πάντα. Είχε μαγειρέψει η μαμά μου σηκωτάκι με ρύζι και δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων γιατί τον έχεις εσύ. Πάρτε τον, επιτέλους. Και λέω θα το ζεστάνω στο φούρνο γιατί έβλεπα τη μαμά μου ότι τα ζέστηνε εκεί τόσες μέρες. Βάζω το γυάλινο πιάτο και αρχίζω και ακούω κριτ κριτ. Λέω εντάξει, θα ζεσταίνεται. Και ανοίγω το φούρνο και είναι θρύψαλα το πιάτο. Έχει καταστραφεί όλο το φαγητό μου. Και τώρα η μαμά μου έφυγε και δεν έχει σηκωτάκι. Γλυκούλα, μην προσπαθείς να μαγειρεύεις ή να ζεσταίνεις φαγητό. Δεν πειράζει. Δεν μπορούν όλοι. Αλλά είμαι στο vlog σου 3, ενώ ήταν οι 2. Έλα, αδικία! Την Ιάβα, τι κάνεις? Αύριο θες να κάνουμε κάτι μαζί για να πατσίσεις? Ναι. Έχω γύρισμα e-food. Θα το πάω και Κυφισιά. Α, εκεί θα είμαι, ναι, Ηράκλειο, κοντά. Εγώ είμαι σε όλα, είμαι κυρία. Εσύ είσαι η νικήτρια, αλλά είσαι χαμηλών τόνων, δεν λες τίποτα. Δεν μετράει, δεν μετράει. Άμα είναι να άρχισε να μαγειρεύεις και μετά να πλένεις όλα τα πιάτα και να πετάς και τα σκουπίδια, μπορείς να άρχισε κάθε μέρα. Ιδανικό είναι. Και από μένα. Προτιμήστε με. Η Δανάη λέει παίρνω και από το σπίτι μου. Φιλάκια. Gute Nacht. Gute Nacht. Ονειρακλικά. Πώς είναι στα τσέχικα το καληνύχτα? Τι είμαι στα τσέχικα? Αφού εκεί ήσασταν, δεν μάθατε τα βασικά. Τζιμπρόφσκι. Ο Άρης έχασε από 3-0 4-3. Δεν θέλω να το πω αυτό. Θέλω να πω τώρα 2 ώρα. Να το χτυπάω τα κουδούνια. Καληνύχτα.
Θα σας καληνυχτήσω κι εγώ εδώ, δίπλα στο καινούριο μου φωτιστικό, το fancy. Και θα τα πούμε φυσικά αύριο, κουτσουνάκια μου, στο vlog μας day 5 είναι αύριο, ναι νομίζω. Έχω χάσει τις μέρες, έχω μπερδευτεί. Φιλάκια! Merry Christmas.